Είναι ενδέκατη σχεδόν φορά αυτό που κάνουμε σήμερα με τον Βασίλη τον Αγγέλη. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του Άθρου Αλεξάνδρειας ήμασταν εκεί. Θα το, ναι, το ξεχάσω ποτέ στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας τότε το 14, στο μακρινό 14. Οπότε 11 χρόνια πέρασαν, coach σαν νεράκι. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η Ακαδημία του Άθρου Αλεξάνδρειας όχι απλά αναπτύχθηκε ραγδαίως, αλλά έχει φτάσει σε επίπεδα υψηλά. Να πω για τη μεγάλη ομάδα η οποία φέτος άγγιξε το όνειρο, αλλά στις λεπτομέρειες έχασε αυτό το οποίο ζητούσε. Και βλέπουμε ότι ακόμα περισσότερα παιδιά, πλέον και κορίτσια, έρχονται στις εγκαταστάσεις, έρχονται στις προπονήσεις του Άθλου Αλεξάνδρεια. Σήμερα ένα κλείσιμο της χρονιάς, μιας χρονιάς πετυχημένης. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, Τάσο. Όντως είμαστε από την αρχή μαζί 11 χρόνια που και εμείς δεν καταλάβαμε καν πώς περάσανε. Το ένα έφερε το άλλο. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει η έννοια του κορεσμού. Η ομάδα, όπως είπες και εσύ, αναπτύχθηκε πολύ. Είπα προηγουμένως και στους γονείς ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στον Άθλο και έχουν, πλέον είναι φοιτητές, έχουν τελειώσει και το πανεπιστήμιο. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Φέτος ήταν όντως μια συναρπαστική χρονιά. Όλα μας τα τμήματα άγγιξαν πολύ καλές και πολύ υψηλές θέσεις στην ΚΑΣΚΕΜ. Η ανδρική ομάδα, όπως είπες, έφτασε στον τελικό, ήταν αίτητη όλη τη χρονιά, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ κατά γενική ομολογία και εμάς αυτό μας χαροποιεί, μας δίνει ένα κίνητρο την επόμενη χρονιά να κατακτήσουμε και την πρώτη θέση. Δεν θα ρωτήσω ποιο είναι το μυστικό του Βασίλη Αγγέλη και του Άθλου Αλεξάνδρειας, αλλά είδα σήμερα εικόνες όπου αθλητές, προπονητές, εσείς από την διοίκηση του Άθλου, αλλά και γονείς, γίνεται μια μεγάλη οικογένεια σε όλη τη διάρκεια της γιορτής, χειροκροτήματα, αγκαλιές στο τέλος και βέβαια ανανεώσετε το ραντεβού για το καλοκαιρινό κάμπ και στη συνέχεια την κατασκήνωση, σωστά? Ναι, σωστά. Η Ακαδημία Άθλους είναι η πρώτη ακαδημία, αθλητική ακαδημία της πόλης που έφερε το θεσμό των καλοκαιρινών κάμπ και δραστηριοτήτων στην περιφέρειά μας. Έτσι λοιπόν για 11η συνεχόμενη χρονιά λειτουργεί το basketball camp από τη Δευτέρα 17 του μηνός με 22 με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Λίγους ακόμα θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε έως και την Δευτέρα, την ημέρα έναρξης του camp. Το camp θα γίνει σε δύο δόσεις, το πρωί και το απόγευμα για τους μεγαλύτερους, πρωί για τα παιδιά του δημοτικού, απόγευμα για τα παιδιά του γυμνασίου ηλικίου. Και όπως είπα, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός ο ρυθμός των συμμετοχών στο camp. Ακολουθεί η κατασκήνωση 13 με 20 Ιουλίου και αυτή για 11η χρονιά, μάλλον μία χρονιά μόνο με τον COVID που δεν πήγαμε, αλλά όλες οι υπόλοιπες ήμασταν εκεί με πολλά παιδιά. Φέτος έχουμε ήδη 70 παιδιά τα οποία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι στην κατασκήνωση και συνεχίζεται βέβαια η εγγραφή των παιδιών με όλη την προπονητική ομάδα του Άθλου παρούσα και με τα παιδιά να περνάνε υπέροχα στη UPCAM, στην κρυοπηγή. Ξέρω ότι δεν επαναπάβεσαι ποτέ, γιατί κάποιος άλλος στη θέση σου θα έλεγε ότι οκ, μετά από 11 χρόνια τα πήραμε όλα, δεν χρειάζεται, έχουμε καταφέρει όλους τους στόχους. Ωστόσο, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Πού στοχεύεις για την επόμενη χρονιά, ποια είναι τα κίνητρα και τι είναι αυτό που θα περιμένουμε από τον Άθλο την σεζόν 24-25? Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Να δούμε ακόμα περισσότερα παιδιά που στο τέλος νομίζω τα χειροκρότησε όλος ο κόσμος, τα παιδιά που είναι έτοιμα να μπουν στην ανδρική ομάδα, στο διαγωνισμό των τρυπώντων, είδατε για τι ταλέντα μιλάμε. Οπότε το δικό μου το όνειρο είναι να βλέπω αυτά τα παιδιά να εξελίσσονται. Με ιντριγκάρει πάρα πολύ να δω πού είναι το ταβάνι τους, γιατί πραγματικά αυτό είναι το κέρδος ενός προπονητή. Το να κερδίσει ένα τρόπαιο, ένα κύπελο, μια χρονιά να πετύχει, δεν λέει τίποτα. Η παρακαταθήκη που μένει είναι η εξέλιξη των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ και θέλω λίγο να το ελαφρύνουμε για το τέλος. Αυτή την ώρα που μιλάμε, που κάνουμε τη συνέντευξη, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Μετά το 2-2 παίζεται ουσιαστικά το σημερινό πρωτάθλημα. Μας κάνεις μια πρόβλεψη ποιος το πάρει? Πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι ο Σλούκας είναι η συμπάθειά σου, ήταν αθλητή σου. Αγαπημένο μου παιδί ο Κώστας ο Σλούκας. Μας άλλαξε και συμπάθεια, ας το πούμε έτσι, τώρα ως προς την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο είναι διαφήμιση του μπάσκετ πραγματικά.
Θα πω αυτό που έχει πει και ο coach Μπαρτζόκας, ότι νομίζω ότι παίζονται τα καλύτερα play-off στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε το μπάσκετ. Το ποιος από τους δυο θα τα καταφέρει είναι το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί. Να δούμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Φτάσαν στον πέμπτο αγώνα. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ, coach. Για όλα. Τη Δευτέρα ξεκινάει λοιπόν το basketball camp του Άθλου Αλεξάνδρειας εδώ στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου της πόλης μας. Όσοι ενδιαφέρονται, προλαβαίνουν ακόμα, λίγες συμμετοχές έμειναν. Coach, καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.